εντάξει. Το φως. Καλώς την Άννα μου σχωρεί. Πώς δίθηκες έτσι, παιδάκι μου? Γιατί, Θανάση μου, δεν αρκεί να είμαι μια έντεχνη δημιουργός, πρέπει και να φαίνομαι. Καταλαβες? Όχι, δεν έχει σημασία. Πώς έτσι πρωί-πρωί, ήρθες να φέρεις τα κοινόχρηστα? Έλεσα, θα σας δει αν κοινόχρηστα. Ήρθα γιατί χρειάζομαι τη βοήθειά σου, Θανάση. Πρέπει να γράψω καινούργια τραγούδια, αλλά δεν θέλω να είναι εύκολα. Πρέπει ο λόγος μου να έχει βάθος και να λέει κάτι σημαντικό, καταλαβες? Και εσύ το έχεις αυτό το χάρισμα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι, έλα κάτσε, παιδί μου, κάτσε. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις κάτι. Το μυστικό βρίσκεται στις λέξεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν με έχεις παρατηρήσει πόσο μιλώ εγώ, ε. Κάθε μου λέξη είναι αυστηρά επιλεγμένη, ώστε να αποδίδει το σωστό νόημα και να δημιουργεί την απαιτούμενη αίσθηση. Αυτή την αίσθηση θέλω κι εγώ. Χθαράζη μου, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Να πάτε στο καλό. Όπου, παιδιά, τι γίνεται σήμερα από πελατεία? Πανικώσε! Παρέλαση! Ας την παρέλαση τώρα, εδώ πέρα μιλάμε για υποστολή σημαίας. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω αυτό το βράδυ, ήμουν κουρασμένος, αλλά και σήμερα το πρωί που ήμουν ξεκούραστος, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω, θα τρελαθώ. Έλα ρε, μην κάνεις έτσι, όλο συμβαίνει. Καλά σου λέει ο Κωνσταντίνος. Κούλα ρε λιγάκι. Τώρα μην μου λέτε αυτά μου λέει η ηλικία. Μεταξύ μας μιλάμε, σαν άντρας προς άντρας. Σαν άντρας, δω ρε, εντάξει. Εμένα δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Α, ούτε και εμένα, όλα και όλα. Μπράβο, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ, με φτιάξατε τώρα. Για χαρά. Γεια σου. Από Western τι έχεις, θέλω καμιά ντουζίνα. Παλιά ή καινούρια? Δεν με νοιάζει, Western να είναι και ό,τι να είναι. Εκεί στο δεύτερο ράφι είναι για τα αγοράκια. Τι σας είπα, τόση δουλειά δεν έχω κάνει όλο το μήνα, παιδιά. Λέτε να μας έχει φέρει γούρι ο Νάνος? Έλα ρε ο Νάνος, τι είναι σε χλαβάρι. Ρε αφήστε τώρα τον Νάνο να ασχοληθούμε με το δικό μου το πρόβλημα. Ναι. Τάκη, νομίζω ότι σε έχει αγχώσει πολύ το θέμα του παιδιού. Τι μπορεί να σου τελειώσουν και οι οργασμοί? Πώς να μου τελειώσουν, δηλαδή? Διάβασα μια θεωρία που λέει ότι κάθε άντρας έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό οργασμών. Δεν μπορεί να το παράκανες και το εξάντλησες. Τι δηλαδή, να το έκαψα το εργαλείο? Όχι, ρε παιδιά μου, το λέτε αυτό, θα τρελαθώ εντελώς. Γιατί δεν πας σε ένα γιατρό? Έχω πελάτη ένα καταπληκτικό ουρολόγο. Μισό λεπτό να βρω την καρτούλα. Όχι, Τζίμι, όχι, δεν θέλω να πάω σε γιατρό, ντρέπομαι. Ας, θα μου περάσει. Δεν μπορεί, θα μου περάσει. Φιλαράκι, παίζει καμία τσοντούλα καλή? Να το ρε, τσόντα. Φέρε και εμένα μια μπας και το φως. Έχεις καμιά ιδιαίτερη προτίμηση? Με νάνες. Στις αβέβαιες παρακλήσεις προωθήθηκε η κλήσεις. Δεν είναι κακό. Γιατί το προωθείται η κλήσεις σημαίνει απόρριψη. Μια σκιά πίκρας. Ακούω. Της απόρριψης το νέφος το... κάτι το έκανα σαν βρέφος. Το εμπέδωσα σαν βρέφος. Και για να μην είναι πολύ θλιβερό το τραγούδι, άκου τι σκέφτηκα σαν συμπλήρωμα. Μα οι φρούδες οι ελπίδες φέτος θα αναστηθούν ανυπερθέτως. Αχ, βρε, ευτυχή, είχες δίκιο. Αυτή η τράπουλα είναι άλλη αίσθηση. Τα χαρτιά κυλάνε σαν μετάξι. Η δικιά μας ήταν πολύ ταλαιπωρημένη. Πέσεις και εσύ, Πυρίμπα, ευτύχη. Χαλαρώνω που και που στο τέλος της ημέρας με την παλιοπαρέα. Εντάξει. Το αισθητό μου λέει να μην πετάξετε αυτό το φύλλο. Προτιμήστε το διπλανό. Λες, ε. Εντάξει. Μη μου πεις ότι βγήκες. Ευτύχη, με κατάστρεψαν οι συμβουλές σου. Δεν βγήκε, μην ανησυχείτε. Και εσύ που το ξέρεις? Έστικτο. Μέσα έπεσες. Είπα απλώς να κατεβάσω μερικά. Μη μας πιάσετε και στον ύπνο. Ευτυχώς που δεν πέταξε αυτό που πήγε να πετάξω. Θα έκανε πυρίπα. Βρε ευτύχη μου, έχεις χάρισμα. Τώρα τι να κάνω εγώ, να πάρω αυτό ή να τραβήξω από εδώ? Ο αισθηκτό μου λέει να πάρετε αυτό το φύλλο. Ναι. Σας παίζουμε ή με τον κύριο? Συγγνώμη, πάει να συνεχίσω το καθάρισμα. Δεν καταλαβαίνεις να πας πουθενά, δεν κατάλαβα, Μέλπο. Εμείς σας είπαμε τίποτα που είστε φορτωμένες γούρια σαν την Παναγιά τη Χρυσοφυλούσα? Εμείς έχουμε ζωντανό γούρι. Κάτσε εδώ, αγόρι μου, κάτσε εδώ. Λεβέντι μου, λεβέντι μου. Παρακαλώ, ο ίδιος. Όχι, βεβαίως το ξέρω το περιοδικό σας. Συνεργασία. Α, να σας πω, θέλετε δείγμα γραφής μου? Όχι, τέλεια. Βεβαίως, θα περάσω να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Καλά, έγινε ένα μπάνιο λαμπίκος. Θέλετε να κάνω κάτι άλλο? Τη βιβλιοθήκη. Τη βιβλιοθήκη, αυτή είναι πεντακάθαρη. Δεν την ξανακάνεις, να είμαστε σίγουροι καλοκακού. Εντάξει.
Μάρκο! Γεια σας. Γεια σας. Μάρκο, δεν θα το πιστέψεις. Θα το πιστέψω, θα το πιστέψω, λέγει. Πάει ο Πετροπουλέας! Το διώξανε. Όχι, τα τίναξε. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι, ρε Μάρκο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Καλά, μην αγχώνεσαι, καιρός τι ήταν. Σε έχω κι εγώ νέα. Με πήραν τηλέφωνο από ένα περιοδικό για συνεργασία. Έλα, όλα τα καλά μαζεμένα. Ναι. Ευτυχή. Ορίστε. Έχεις καμία άλλη μέρα κενό να έρθεις, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω τα δουλάπια της κουζίνας. Τι καιρό, προχθές τα καθάρισες. Μην ανακατεύεσαι, βρε Χριστό μου, με τις δουλειές του σπιτιού, αφού είσαι άσχετος. Οπ, χτυπάει το κινητό μου. Από μέσα ακούγεται. Με συγχωρείτε λίγο. Έλα. Ναι, ναι. Μόλις του τηλεφώνησε ένα από το περιοδικό. Μπράβο, ρε Στέλιο, είσαι άπεκτος. Και πες στην αρχισυντάκτρια της χρωστάω ένα τραπέζι. Γύρισα, μωρό μου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Τι βλέπεις, καλέ, τι ακούει? Και παιδάκι. Βλέπω ένα ντοκιμαντέρ για τα λεπιδόπτερα. Ποια λεπιδόπτερα, ρε τάκι, εδώ βγάζουνε τα μάτια τους. Τι της κάνει αυτός ο φτηνής? Ό,τι και να της κάνει, Λουκία, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο. Σαν να βλέπω ντοκιμαντέρ για λεπιδόπτερα. Λουκία, αυτό ήταν. Έγκλεισα ως άντρας. Όλοι οι οργασμοί μου τελειώσαν. Έλα, μωρέ, στα χλαμάρες τώρα. Είχες εκεί ένα τύχημα. Σε 2-3 μέρες θα σου έχει περάσει ψυχολογικό, ναι, είναι. Ναι, καλά, καλά. Λαλά. Έλα, ντύσου να πάω μια βόλτα. Σε έχει φάει κλεισούρα. Δεν θέλω να πω πουθενά. Τίποτα δεν θέλω. Ούτε να δουλέψω θέλω. Όχι, θέλω. Τι? Θέλω να πεθάνω. Όχι. Έλα να πάρουμε λίγο αέρα, ρετάκι. Και κλείστο αυτό, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ. Όχι. Θέλω να δω πώς το κάνουν τα λεπιδόπτερα. Τάξε μου, Μαργαρίτα, τάξε μου. Τι έγινε, Θανάση? Θα πάρω προαγωγή. Εγώ, Θανάσης Μπαλαφούτης, διευθυντής σπουδών της Ελληνικής Χριστομάθειας. Πώς ακούγεται, ωραία. Μπράβο, Θανάση μου, μπράβο. Είδες, τελικά καταλάβω ότι ο Αντωνίου δεν σε φτάνει το στο μικρό δαχτυλάκι σου. Ναι, καλά, στο περίπου. Γιατί τον πιάσανε με μια μαθήτρια στις τουαλέτες. Και ο Στεριάδης πρότεινε εμένα για την καταστάτη του. Βέβαια, ποιον άλλον. Το τέρας μορφώσεως και πρότυπον ηθικής. Θανάση Μπαλαφούτης, εγώ. Είδες, Θανάση, 2 ώρες έμεινε εδώ ο Νάνος και άλλαξε το γούρι μας, είδες. Κάτω παιδί μου στο βιντεοκλαμπ έμεινε 5 λεπτά και ο Τζίμις τρελάθηκε στη δουλειά. Άσε μάθρε, Μαργαρίτα, έχετε παραφρονήσει όλοι με τον ευτύχη εδώ μέσα. Έχει χάρη που έχω κέφια σήμερα. Την πήρα την πραγωγή, την πήρα, την πήρα. Τι έχουμε να φάμε? Φακές. Ελένη, βοήθεια, βοήθεια, το χάνουμε τον Τάκη, πάθε κατάθλιψη. Βρε, Ελένη, μήπως το παράκανες λίγο? Γιατί, μωρέ, ωραίο είναι, μια χαρά, για πες. Τι έπαθε, καλέ? Ο Τάκης, επειδή δεν έπαθε κατάθλιψη, πόσο κρατάει η επίδραση του χαπιού? Δεν ξέρω εγώ, εσύ πήγες η φίλη μου, δεν τη ρώτησες? Όχι, δεν τη ρώτησα. Mm. Μήπως να του δώσω από τα άλλα τα μπλε τώρα να συνέλθει? Παιδί μου, είσαι τρελή. Να γίνει καμιά περίεργη ένωση και να του δει του βρουτζάς. Άστα, του περάσει, του περάσει. Τι έκανα, κακούργα, τον κατέστρεψα τον άνθρωπό μου. Mm. Θα του πω την αλήθεια. Α, ναι, ναι. Άμα θες να μην σου ξαναμιλήσει, ελεύθερα. Έλα, Τζίμι. Yeah. Τίποτα, τζίφος. Δεν μου λες, θα μου δώσει το τηλέφωνο εκείνο του γιατρού? Πάει στο καλύτερο τραπεζάκι. Εκεί σκονίζεις κιόλας λίγο. Να σου πω, δεν κάνεις και τη γονίτσα? Κάντε και λίγο το καθρέφτη, Και πάνω από το καθρέφτη. Σας παρακαλώ. Κάνει ένα. Δεν έπρεπε. Να σου πω, τώρα πρέπει να βάλεις σκούπα εδώ πέρα μπροστά. Πού βλέπεις ότι βλέπω την ώρα? Να γονάσω εγώ με να σε πιάσω. Γεια μας. Άσου τώρα, πες εδώ. Κοίτα, έχασε. Ελάτε, γιατρέ, πείτε μου, τι λένε οι εξετάσεις. Κοντεύω να θέλω να δω, είμαι τόσο χάλια. Κύριε Περιστέρη, έχετε πυρηνικό μητρό? Όχι, δε, τι είναι αυτό που λέτε, δεν έχω καθόλου, ούτε κλείσα την τροχιά.